Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ερώτημα σήμερα. Ο τίτλος του email που έχει στείλει φίλη είναι «Φοβία συνεξάρτησης και δέσμευσης». Πάμε να διαβάσουμε τι μας γράφει. Καλησπέρα Θέκλα, υπέροχη. Σου γράφω στον ενικό γιατί σε θεωρώ πλέον δικό μου άνθρωπο. Ευχαριστώ. Τα τελευταία δύο χρόνια σε παρακολουθώ καθημερινά και έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Είμαι η, εί, λέει το όνομά της, και έχω συνεξάρτηση και παράλληλα φόβο δέσμευσης. Δυστυχώς δεν είναι ανδρικό προνόμιο μόνο ο φόβος δέσμευσης. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Αυτή την περίοδο δεν έχω τα χρήματα για ψυχολόγο. Γι' αυτό αν θέλεις και πιστεύεις ότι ταιριάζει στη ροή, κάνε ένα βίντεο με αυτό το θέμα. Ε, να σου θυμίσω αγάπη μου ότι έχουμε κάνει ένα βίντεο στο οποίο διαβάζω ένα σωρό υπηρεσίες δωρεάν συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα και στην αρχική σελίδα της στο σελίδας μου θέκλαπετρίδων.com μπορείς να βρεις το άρθρο και να ψάξεις για να βρεις δομές που να, έχουν, να είναι δωρεάν με πολύ χαμηλή τιμή. Α, θυμήθηκα. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε like, και δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι, κάντε. Πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποίησεις. Και αν θέλετε, μοιραστείτε τα βίντεο μας στα κοινωνικά σας δίχτυα για να γίνουμε περισσότεροι. Λοιπόν, με ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα που λέει η φίλη, η φοβία δέσμευσης και συνεξάρτησης ή συνεξάρτησης και δέσμευσης. Φοβάμαι μην μπλέξω ξανά με και δεν το καταλάβω. Δεν τον καταλάβω, και όταν τον καταλάβω, δεν μπορώ συναισθηματικά να φύγω από τη σχέση. Άρα φοβάσαι μήπως πάθεις ξανά τα ίδια που έχει πάθει στο παρελθόν. Γιατί για να λες είσαι συνεξαρτόμενη σημαίνει ότι έχει βιώσει τουλάχιστον μία σχέση ναρκισιστικής κακοποίησης. Και όντω, στις σχέσεις ναρκισιστικής κακοποίησης ο συνεξαρτώμενος δεν τον καταλαβαίνει τον ναρκισό στην αρχή. Και όταν ίσως καταλάβει ότι μπορεί να έχει μπλέξει με έναν ναρκισό, είναι πλέον τόσο πολύ περιπλεγμένος συναισθηματικά μαζί του, που δεν μπορεί να φύγει από τη σχέση. Εάν παρακολουθείτε για πρώτη φορά βίντεο από το κανάλι μας, για τον όρο συνεξάρτηση και για τον όρο νάρκισσος και ναρκισισμός υπάρχουν αντίστοιχα playlist. Λέει η κοπέλα, φοβάμαι μη με πιέσει να κάνω εγώ όλο τον οικογενείο, εκείνο κάθεται. Φοβάμαι μην είναι καλός άνθρωπος και πεθάνει. Τι θα κάνω εγώ μετά, Α, μιλά για τις φοβίες της. Άρα η φοβία μη με πιέσει να κάνω εγώ όλο τον οικοκυριό και εγώ και εκείνο να κάθεται έχει να κάνει προφανώς με το στο παρελθόν σε σχέση της. Ο σύντροφος της της έριχνε όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες. Επίσης φοβάται στην περίπτωση που θα τα φτιάξει με έναν καλό άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος πεθάνει τι θα γίνει μετά. Άρα φοβάσαι μήπως χάσει τον εαυτό σου μέσα στη σχέση, και εάν ο σύντροφος δεν είναι καλός και εσύ έχεις χάσει τον εαυτό σου θα καταστραφείς ή εάν ο σύντροφος είναι καλός σύντροφος και εσύ χάσεις τον εαυτό σου λόγω της συνεξάρτησης, εάν χάθει ο σύντροφος τι θα γίνεις εσύ. Φοβάμαι μη χάσω τον εαυτό μου στη σχέση. Ακριβώς αυτό. Αν και 40 χρόνων και έχω περάσει πολλά είμαι αρκετά ανώριμη για να πάρω την ευθύνη και κάποιου άλλου, μα δεν θα έπρεπε να πάρεις την ευθύνη κάποιου άλλου. Όταν δημιουργείς μια σχέση δεν παίρνει την ευθύνη του άλλου, παίρνει ο καθένα την ευθύνη του εαυτού του, συνεχίζει να έχει ο καθένα την ευθύνη του εαυτού του και από κοινού παίρνουν την ευθύνη της σχέσης, σε μια υγιή σχέση συντροφική. Ένας λόγος που δεν θέλω να γίνω μάνα. Α, αν το ότι αν λε, αν και είμαι 40 χρονών, αν και έχω περάσει πολλά στη ζωή μου, είμαι αρκετά ανώριμη για να πάρω την ευθύνη και κάποιου άλλου, και ένα λόγο που δεν θέλω να γίνω μάνα είναι αυτό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια που το αναγνωρίζει, συγχαρητήρια που το παραδέχεσαι και συγχαρητήρια που δεν προχωράς το να γίνει μάνα επειδή έτσι σου λέει η κοινωνία, έτσι σου λέει η μάνα σου, έτσι λέει ο κόσμο, χωρί να λαμβάνει υπόψη το αν ε, είσαι σε θέση ή επιθυμεί, μη τι άλλο, να αναλάβει την ευθύνη κάποιου άλλου. Πριν χρόνια, είχα δεθεί συναισθηματικά με ένα δέσποτο σκυλάκι και αποφάσισα να το πάρω μαζί μου στην Αθήνα που έμενα τότε. Τελικά, λόγω φόβου δέσμευση, δεν το πήρα. Αργότερα μου είπε η μάνα μου ότι το σκοτώσανε. Ένιωσα πολλέ τύψει. Γι' αυτό, που σκότωσαν το σκυλάκι. Είμαι ανίκανη, αισθάνομαι να φροντίσω καλά έναν άλλον ώρες ώρες και τον ίδιο μου τον εαυτό φοβάμαι την ευθύνη αν θες μάλλον με αλλά δυσκολεύομαι πολύ με βαθιά εκτίμηση και αγάπη λοιπόν λοιπόν αυτό το email το έχει στείλει προτού βγει το βίντεο για την αυτοεγκατάληψη και τη μαθημένη αβοηθησία σου συστήνω να δεις αυτό το βίντεο αυτοεγκατάληψη ή μαθημένη αβοηθησία νομίζω ότι στα 40 σου βρίσκεσαι σε ένα σημείο στο οποίο δεν εμπιστεύεσαι καθόλου τον εαυτό σου και δεν εμπιστεύεσαι καθόλου την κρίση σου. Κάπου εσύ η ίδια έχεις απορρίψει τον εαυτό σου. Και νομίζω ότι είναι καιρός να το ανασκευάσεις αυτό. Γιατί σίγουρα μετά από δύο χρόνια που παρακολουθεί συστηματικά το κανάλι μας, ξέρω ποια είσαι, σε βλέπω και στα σχόλια, και από τη στιγμή που κάνεις τη ψυχοδουλειά που χρειάζεται να κάνεις μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και που θα πας και στην ιστοσελίδα μου θεκαλπιτριδούν.com να βρεις το άρθρο για τις δωρεάν παροχέ ψυχοθεραπείας και συμβουλευτική σε Κύπρο και Ελλάδα και θα ζητήσεις να πάρεις και βοήθεια από έναν ειδικό, νομίζω ότι τώρα, σήμερα, βρίσκεσαι σε πολύ καλύτερη θέση ψυχικά, συναισθηματικά, νοητικά, ανθρώπινα από ό,τι ήσουνα παλιότερα. Ξέρετε, αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλάζει ο άνθρωπος προς το καλύτερο, ειδικά εάν το προσπαθεί. Αλλάζει ο άνθρωπος προς το καλύτερο, ειδικά εάν διαβάζει ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, εάν παρακολουθεί ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και βάζει το μυαλό του να δουλέψει κάθε φορά που το κάνει αυτό. Δηλαδή, όποτε διαβάζει ένα ψυχολογικό βιβλίο ή ένα ψυχοεκπαιδευτικό βιβλίο, κάθε φορά που ακούει ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο, κάθε φορά που συμμετέχει σε μια ομάδα ψυχοθεραπείας, κάθε φορά που πάει στη ψυχοθεραπεία, αν βάζει και το μυαλό του συνειδητά να δουλεύει και να επεξεργάζεται όλα αυτά που μαθαίνει, για τον εαυτό του, για τους άλλους ανθρώπους και για τις σχέσεις γενικότερα, αλλάζει. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί εδώ στο κανάλι μας του YouTube, εδώ σε αυτή τη ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα, βλέπουμε συχνά ανθρώπους να αλλάζουν. Διαβάζουμε συχνά ιστορίες επιτυχίας. Και θα σου πω μαδα, παρόλο που εσύ περιμένεις να σε μαλώσω, ότι δεν θα σε μαλώσω σε καμία περίπτωση, αλλά θα σου πω ότι αλλάζει προς το καλύτερο. Το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή πήρε τον υπολογιστή σου, το κινητό σου, το tablet σου και μου έστειλε αυτό το email και κατάγραψε ξεκάθαρα τα συναισθήματά σου, τι σκέψει σου για τον εαυτό σου, του φόβου σου, του φόβου σου για τη δέσμευση, του φόβου σου για το ότι μπορεί να συνεξαρτηθεί έχεις κάνει τεράστια πρόοδο. Γιατί αν τα μοτίβα που έχουν ήδη συμβεί στη ζωή σου, εντοπίζεις τα συναισθήματα σου, αναγνωρίζεις τα συναισθήματα σου, τους δίνεις ο χώρο ύπαρξης, τα αποδέχεσαι και αποδέχεσαι τον εαυτό σου. Με πολύ αγάπη θα σε αποδεχθώ κι εγώ. Και με πολύ αγάπη θα σε αποδεχθούν και οι άνθρωποι που παρακολουθούν αυτό το βίντεο. Και με πολύ αγάπη θέλω όλοι μας, εύχομαι, επιθυμώ, προσπαθώ όλοι μας να αποδεχθούμε τον εαυτό μας. Από τη στιγμή που μπαίνουμε σε μια διαδικασία, ας με επιτραπεί όρος αυτοίασης μέσω της ψυχοεκπαίδευσης. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία αυτογνωσίας. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία πνευματικής εξέλιξης, και πνευματικού αγώνα και προσπάθειας, εξελισσόμαστε. Αλλάζουμε προς το καλύτερο. Ακόμη και αν δεν έχει αλλάξει κάτι πρακτικά στη ζωή μας, όταν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε εμείς ήδη τον εαυτό μας και όταν δούμε τον εαυτό μας ξεκάθαρα και εντοπίσουμε, αποδεχτούμε και παραδεχτούμε τις αδυναμίες και τα ζητήματά μας, τότε έχουμε αλλάξει. Πλέον δεν είμαστε τα αποδυναμωμένα πλάσματα τα οποία δεν νιώθουν καλά, αλλά δεν ξέρουν γιατί δεν νιώθουν καλά και δεν ξέρουν από που έρχεται όλη τους η στενοχώρια και όλο τους το βάσανο. Πλέον έχουμε τη δύναμη της γνώσης στα χέρια μας. Τη δύναμη της γνώσης του εαυτού μας. Πλέον μαθαίνουμε ότι εγώ προσωπικά έχω αυτό το πρόβλημα. Εγώ προσωπικά έχω τάση για συνεξάρτηση. Εγώ προσωπικά στις σχέσεις μου στο παρελθόν έχω συνεξαρτηθεί. Γι' αυτό έχω ανεχτεί να γίνονται αρνητικά πράγματα και κακοποιητικά προς εμένα και δεν αντέδρασα εγκαίρως. Εγώ στο παρελθόν έχω δείξει έλλειψη πρωτοβουλία για να πάρω ευθύνη, όπως στην περίπτωση που λες για το αδέσποτο ζώο. Ότι το βρήκες το αδέσποτο, ήθελες να το πας στην Αθήνα, φοβήθηκες την ευθύνη, δεν το πήρε στην Αθήνα, μετά εκ των υστέρων έμαθε ότι δεν είχε καλή τύχη το αδεσποτάκι και ένιωσε άσχημα. Άρα έχει γνώση του τι συνέβη εκεί πέρα έχει γνώση το ότι η αδυναμία σου να αναλάβεις ευθύνη, ο φόβος σου να αναλάβεις ευθύνη ήταν αυτός που σε έκανε να μην το πάρεις το αδέσποτο και ότι τελικά αυτό δεν το προστάτευσε. Δηλαδή το γεγονός ότι εσύ φοβήθηκες να πάρεις την ευθύνη, δηλαδή φοβήθηκες ότι θα τα καταφέρεις, δεν το βοήθησε το ζωάκι. Εδώ θέλω να σου πω ότι και εγώ που ήμουν μία άσχετη από ζώα, όταν πήρα για πρώτη φορά το λάκι όταν μου τον έφεραν εδώ τα παιδιά, στις αρχές μου φαινόταν βουνό. Μου φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο. Και έξι μήνες μετά έφυγα για την Κρήτη και τον άφησα στη βαφτιστήρα μου. Και τον πήρα πίσω έξι μήνες μετά. Όταν τον πήρα, πράγματι φοβόμουν ακόμη περισσότερο από ό,τι στην αρχή, γιατί ήδη ήξερα ότι είναι δύσκολη η ευθύνη ενός ζώου. Όμως σιγά σιγά στην πράξη τα καταφέρνουμε. Κουτσάστρα, <laughs> τα καταφέρνουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Όταν βουτήξεις μέσα στη θάλασσα και κολυμπήσεις κάπου θα φτάσεις. Παρά να στέγγεσαι στη στεριά και να φοβάσαι να βάλεις το πόδι σου. Σε καταλαβαίνω γιατί σου λέω και εγώ στην ουσία παρετήθηκα τις προσπάθειες του καλοκαίρι του 2021. Η βρήκα μια εντό εισαγωγικών διέξοδο που δεν ήταν και διέξοδο τελικά. Είμαστε άνθρωποι, είναι φυσιολογικό να νιώθουμε αδυναμίε, είναι φυσιολογικό να φοβόμαστε ότι μπορεί να πάθουμε στη ζωή μα παρόμοια παθήματα με αυτά που είχαμε πάθει στο παρελθόν. Είναι πολύ φυσιολογικό όσο αναγνωρίζουμε τα δικά μα ελλείμματα και τα δικά μας ζητήματα να παίρνουμε περισσότερο την ευθύνη για τον εαυτό μας και να νιώθουμε ότι ρε παιδί μου εγώ είμαι αυτή που δεν καταλάβαινε από την αρχή τον άρχη Εγώ είμαι αυτός που δεν έβλεπα τις κόκκινες σημαίες. Εγώ είμαι αυτός που εμ, δεν προσπάθησα αρκετά. Είμαι, εγώ είμαι αυτός που προσπάθησα υπερβολικά. Το γεγονός και μόνο ότι εντοπίζουμε τα ζητήματα μας, είναι η μισή διαδρομή μέχρι να τα υπερβούμε. Η υπόλοιπη μισή διαδρομή γίνεται διαμέσου της συνέχειας της προσπάθειας για πνευματικό αγώνα και ψυχοεκπαίδευση και διαμέσου της... πώς να το πω... διαμέσου της θαραλέας επιλογής του να ξαναδοκιμάσουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη μας και έχοντας υπόψη μας ότι είναι πιθανόν να ξαναπάθουμε άσχημα πράγματα. Όμως, άμα σταματήσουμε να προσπαθούμε, τότε σταματούμε να ζούμε. Άρα, είναι φυσιολογικότατο μετά που έχουμε αντοπίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαμε συνεξαρτόμενοι. Ό,τι στο παρελθόν υπήρξαμε ε, άνθρωποι που δυσκολευόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη ενός άλλου πλάσματος, όπως ενός κατοικιδίου. Και είναι φυσιολογικό όταν ξέρουμε ότι εμείς οι ίδιοι παίξαμε δραστικό ρόλο στο να μην πάνε καλά τα πράγματα, είναι πολύ φυσιολογικό να φοβόμαστε από εδώ και πέρα να κάνουμε πράγματα, γιατί λέμε αφού εγώ τα είχα κάνει έτσι όπως τα είχα κάνει, γιατί να μην τα κάνω ξανά. Ενώ κάποιος ο οποίος ζει χωρίς αυτογνωσία και χωρίς μια βαθύτερη οπτική της ζωής, ο κάποιος ο οποίος αποδίδει τα προβλήματά του στην κακή τύχη, αποδίδει τα προβλήματά του στην κακία των άλλων, αποδίδει τα προβλήματά του σε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτόν, θα πει, εντάξει βεβαίω, θα ξαναπροσπαθήσω γιατί δεν έφταιγα εγώ την πρώτη φορά που δεν πήγαν καλά τα πράγματα, άρα στη δεύτερη, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη φορά μπορεί να τα καταφέρω, δηλαδή έχει λιγότερη... Ε, λιγότερη γνώση κινδύνου. Παρουσιάζει άγνοια κινδύνου κάποιο ο οποίο ρίχνει την ευθύνη αλλού. Εάν όμω αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού σου και αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών σου, τότε ναι, φοβάσαι. Φοβάσαι να μπει σε μια σχέση, φοβάσαι να αναλάβει μια ευθύνη γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι εσύ ο ίδιος έχει ζητήματα, έχει θέματα. Οπότε μπορεί τα δικά σου ζητήματα και τα δικά σου θέματα να σε σαμποτάρουν στην πορεία. Μπορεί. Ποιο όμως είναι αυτός που μας λέει και έχει δίκιο, αν το λέει κάποιος δεν έχει δίκιο, ότι θα τα κάνουμε όλα πάντοτε σωστά, όλα τέλεια και θα είναι όλα ανθυρά και όλα ωραία. Life happens, shit happens. Τα πάντα είναι μέσα στη ζωή ναι, και εσύ που έχεις συνεξαρτηθεί στο παρελθόν, και εγώ που έχω συνεξαρτηθεί στο παρελθόν, είναι πιθανόν, εάν τολμήσουμε να δημιουργήσουμε μια καινούργια σχέση, να συνεξαρτηθούμε ξανά. Δεν μας εγγύεται κανείς, δεν μπορεί κανεί να μα εξασφαλίσει ότι ναι, τώρα που το κατάλαβε, ναι, τώρα που το εντόπισε, ναι, τώρα που έκανε ακόμη και ψυχοθεραπεία πάνω σε αυτό, δεν θα το ξανακάνει. Είναι αρκετά πιθανό να μην το ξανακάνει εφόσον έχει κάνει όλη αυτή την ψυχοδουλειά, αλλά μπορεί να συμβεί και αυτό. Να το ξανακάνει, να το ξαναπάθει, να ξανασυνεξαρτηθεί. Την επόμενη φορά όμω θα το εντοπίσει πιο γρήγορα, θα το συνειδητοποιήσει πιο γρήγορα και θα φύγει πιο γρήγορα. Έχω παράδειγμα προσωπικό. Ναι. Είχε προηγηθεί μια συνθήκη τεσσάρων ετών συνεξάρτησης που δεν είχα πάρει είδηση, είδηση όμως, είδηση ότι ήμουν συνεξαρτόμενη. Είχα καταπκεί αμάσει το όλο τον γκασλάιτι και μετά από αυτό που το συνειδητοποίησα και που έκανα ψυχοδουλειά και ψυχοθεραπεία κλπ. Έρχεται μετά από ένα χρόνο μια άλλη κατάσταση συνεξάρτηση, την οποία την κατάλαβε στου 6 μήνε. Πού είναι τα 4 χρόνια και πού είναι οι 6 μήνε. Άρα θα πει κάποιο, μα είσαι εντελώ χαζή. Την έπαθε μια φορά, ταλαιπωρήσουν για 4 χρόνια και μετά πήγε και ξαναταλαιπωρήθηκε για 6 μήνε. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ το βλέπω ότι τη δεύτερη φορά το κατάλαβες ενωρίτερα, επένδυσες λιγότερο προστάτευσε τον εαυτό σου περισσότερο, βγήκες πιο νωρίς από εκείνη την κατάσταση και βγήκες με ακόμη περισσότερη ψυχική δύναμη και γνώση. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να ζούμε τη ζωή μας επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να κάνουμε ξανά λάθη. Σίγουρα θα κάνουμε λάθη ξανά. Και εσείς και εγώ, και εγώ και εσείς, είναι ανθρώπινο το να κάνουμε λάθη. Αυτό όμως το οποίο μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, πιο ψυχοψαγμένους, πιο όριμος ψυχοσυναισθηματικά είναι η επίγνωση του ότι ως άνθρωποι κάνουμε λάθη, η επίγνωση του ότι έχουμε συγκεκριμένες αδυναμίες και η επαγρύπνηση ώστε όταν θα κάνουμε ξανά το μεγάλο βήμα για το μεγάλο πήδημα, όταν θα κάνουμε ξανά προσπάθειες να είμαστε προσεκτικοί και να βάζουμε τον εαυτό μας λίγο και στη θέση του παρατηρητή της δικής μας συμπεριφοράς, του παρατηρητή της σχέσης που τυχόν θα σχηματίσουμε ή του πώς θα λειτουργήσουμε με ένα αδέσποτο που θα υιοθετήσουμε ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, υπάρχει φόβος συνεξάρτησης σε ε, ανθρώπους οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι έχουν συνεξαρτηθεί στο παρελθόν, ναι, μπορεί να υπάρξει φόβο δέσμευση και σε γυναίκε, όμω συνειδητοποιώντα τι αδυναμίε, τα ζητήματα μα και τα ελλείμματα μα, παίρνοντα την προσωπική μα ευθύνη, θα δοκιμάσουμε ξανά και ξανά και κάθε φορά που θα δοκιμάζουμε θα είμαστε καλύτεροι, δυνατότεροι, σε περισσότερη υπαγρύπνηση. Και πού θα πάει, ρε, παιδιά. Κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να πούμε είμαι μια χαρά έστω και αν δεν έχω σχέση ή αν έχω σχέση, έστω και αν δεν έχω παιδιά ή αν έχω παιδιά, έστω και αν δεν έχω κατοικίδιο ή αν έχω κατοικίδιο. Ο στόχος μας είναι α, να φτάσουμε σε ένα σημείο που να είμαστε ευχαριστημένοι από τη ζωή μας σε όποιο σημείο και αν βρίσκεται αυτή. Να φτάσουμε σε ένα χώρο όπου να έχουμε συμφιλειωθεί με τον εαυτό μας, και να είμαστε καλά επειδή είμαστε εμείς, να συγχωρούμε στον εαυτό μας τις αδυναμίες μας, να επενούμε τον εαυτό μας για τις δυνάμεις μας και οπωσδήποτε να συνεχίζουμε την πνευματική προσπάθεια, η οποία έχουμε πολλές φορές ότι είναι κοπιώδης, αλλά είναι εξαιρετικά αποδοτική στο τέλος. Rewarding, που λένε και στα αγγλικά. Να nah, την αγάπη μου. <μουσ> μας το εύχομαι. Bye.